Τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού ήταν λίγο περίεργα. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί, η αλήθεια είναι. Ήταν λίγο περίεργο το γήπεδο, λίγο να βρούμε τα πατήματά μας. Αλλά νομίζω μετά τον γκολ ήρθαν τα πόδια μας. Βρήκαμε ρυθμό, ήμασταν πολύ καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Και η νίκη ήρθε με το ευρύτερο μηδέν. Θέλω να βοηθάω την ομάδα, δουλεύω καθημερινά ώστε να μπορώ να παίζω, να εμπιστεύω τον προπονητή. Αυτό προσπαθώ να δείχνω στο γήπεδο. Και σιγά σιγά και εγώ με τα πατήματά μου δείχνω ότι μπορώ να το απεξέλθω σε κάθε κατάσταση. Y bueno, terminamos marcando tres goles, que es muy importante. Ναι, πιστεύω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι. Είχαμε την τύχη να μπορέσουμε να σκοράρουμε τον γκολ στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο εμφανιστήκαμε ακόμη καλύτεροι. Είχαμε τον ελέγχο του παιχνιδιού. Μπορέσαμε, σκοράραμε τρία γκολ και φεύγουμε ευχαριστημένοι. Αισθάνομαι καλά, μου αρέσει να παίζω σε αυτή τη θέση. Όπως είπα και πριν, αρχίζω και γνωρίζω τους συμπαίκτες μου, τις κινήσεις και το τι ζητάνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε αισθάνομαι και εγώ ο ίδιος πιο άνετα. Αυτό που πιστεύω είναι ότι όσο περισσότερο γνωριζόμαστε, τόσο περισσότερο θα βελτιωνόμαστε και είναι απαραίτητο να βελτιωθούμε. Γιατί θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. We all work hard for it and hopefully it will be the start from today. Είναι αλήθεια ότι αν και δεν μου αρέσει γενικά να παραπονιέμαι για τον αγωνιστικό χώρο, ήταν λίγο περίεργη η αίσθηση αρχικά στον αγωνιστικό χώρο, δεν μας επέτρεψε να κάνουμε το παιχνίδι που θέλαμε. Βέβαια, πάντα παίζουν και οι δύο ομάδες, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο παράπονο γι' αυτό και ο αντίπαλος έπεσε στον ίδιο αγωνιστικό χώρο. Είναι αλήθεια, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι με το goal, με την επίτευξη του goal, ανοίξαμε ακόμη περισσότερο, μπορέσαμε να κάνουμε το παιχνίδι που θέλαμε, ήμασταν λίγο πιο επιθετικοί και μπορέσαμε και σκοράραμε τα goal που είχαμε ως στόχο.